πιο πολλοί κόσμος πιστεύει ότι η πρώτη επαφή της Αλέξης με τη μουσική ήταν το 1987, όταν δηλαδή πήγε στη Eurovision και κατόπιν δέχτηκε πρόταση από την εταιρεία Polygram για να ηχογραφήσει τον πρώτο της δίσκο. Λάθος. Η Αλέξη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Eurovision το 1981, όταν ακόμα ήταν μαθήτρια με το συγκρότημα Island. Στο Green Hall το λεγόμενο και ξενιδόταν τον Τζόνι Λόγκαν που τότε στην Γυμνάσιο χάζεται. Ήταν όλοι εδώ μέρη μας τον Τζόνι Λόγκαν, μύθος. Και εμπλησιάζει με φυλάκι μου, λέει, congratulations, μου λέει, you were wonderful, όλοι σας. Η Αλέξια θα σπουδάσει μουσική στο Berklee College of Music, όπου θα συνεργαστεί με τον Τσικ Κορία και θα πληρώνει τον νίκη της τραγουδώντας jazz σε διάφορα κλαμπ της Βοστόνης. Και μπορεί να ήταν αυτή που ουσιαστικά έφερε την pop μουσική στην Ελλάδα, όμως για αυτήν άλλο ήταν το είδος της μουσικής που την εξέφραζε. Από το 1988 μέχρι και το 1992, η Αλέξια πρωτοστατή στην ελληνική pop μουσική σκηνή, βλέποντας τους δίσκους της να γίνονται χρυσή και πλατινένη. Τα πόστερ με τις φωτογραφίες της βρίσκονται σε κάθε εφηβικό δωμάτιο, ενώ κάποια περίοδο κυκλοφόρησαν μέχρι και αυτοκόλλητα με το όνομά της. Η Αλέξια είδε το πρόσωπό της να πρωταγωνιστεί σε διαφημιστικές καμπάνιες, ενώ ακόμα και στιλιστικά ήταν πάντα πρωτοποριακή. Της άρεσε να αλλάζει συχνά χρώμα στα μαλλιά της, ενώ ήταν ουσιαστικά η πρώτη που έκανε μόδα τα κοστής. Και αρχίσεις καλή αρχάριο, το οποίο τη βγάζει όλοι πανέμινες. Η σημασία έχει σκηνική παρουσία. Με τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο θα συναντηθούν πολλές φορές και θα κάνουν μεγάλες επιτυχίες. Ωστόσο εκείνη ψάχνεται και αναζητεί καινούργιες μουσικές προτάσεις. Είναι μοναδική pop τραγουδίστρια που κατάφερε να συνεργαστεί με ονόματα όπως είναι ο Μίμης Πλέσσας, ο Σταμάτης Κραουνάκης και ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Ωστόσο, η συνεργασία σταθμός στην καριέρα της ήταν αυτή με τον Μίκη Θεοδωράκη. Πολλά από τα τραγούδια της είναι αφιερωμένα στην ιδιαίτερη πατρίδα της, στην Κύπρο. Γεννημένη στην Αμόχωστο στις 5 Φεβρουαρίου του 1964, η Αλέξια Βασιλείου, όπως είναι το πλήρες όνομά της, δεν ξέχασε ποτέ την τουρκική εισβολή και έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να μας το θυμίζει. Αν και σε κάθε πόλεμο, είτε μεγάλος είτε μικρός, και απόλυες είναι... Και επίσης θυμάμαι τους βομβαρδισμούς, τους βομβάρδιζα. Και τρέχαμε, πήγαμε έτσι, πήγαμε. Μέσα από τον Αμόχος που ήταν... Τρώνε τον φυλάξα να τύχει. Τρέχαμε έτσι στις χαντάκια να μην μας δουν. Τα τελευταία χρόνια η Αλέξια αποφάσισε να αποσυρθεί από τα νυχτερινά μαγαζιά και να ασχοληθεί με αυτό που πραγματικά αγαπάει, που είναι η μουσική. Η μουσική όπως εκείνη την αισθάνεται, που δεν έχει καμία σχέση με τα ευκαιριακά σουξέ και τα λαμπερά εξώφυλλα. Αλέξια, σε περιμένουμε. Γιάννη, πόσο καψούρης. Είσαι καψούρης, ναι, καψούρης. Πάρα πολύ. Ναι,